Γλυκό μαστέρι του βοριά, τώρα που σβήνουνε τα φώτα, πάρε μακριά μου τη βαριά σκιά και δώσ' μου ρωτά. Ήλα γυαλί, ήλα γυαλί, ήλα γυαλί, μέσα στη νύχτα με πηγαίνουν οι ανέμοι, κι όπου πατήσω και στάθω σαν το πουλί, τρέμει η καρδούλα μου και το φτερό μου τρέμει. Άβυσο σαν γρυπνή που πάντα με καλεί, και σέρνει εκεί πέρα την ψυχή μου. Ήλα γυαλί, ήλα γυαλί, λάμψε καλή σαν αστραπή χρυσού κι ασύμου. Ήλα γυαλί, ήλα γυαλί, ήλα γυαλί, μέσα στη νύχτα με πηγαίνουν οι ανέμοι, κι όπου πατήσω και στάθω σαν το σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Κόκκινο και στη Νέα Τηλεόραση. Μεσημέρι Τρίτης που ο μήνας έχει 18, είναι Δεκέμβριος. Εντάξει, έχουμε μπει πια για τα καλά στο κλίμα των γιορτών, στο κλίμα των Χριστουγέννων. 1, 2, 3 τα δέντρα μας. Κάθε φορά που βγαίνω από αυτή τη μεριά της εκπομπής, πάρα πολύ το χαίρομαι. Και σήμερα που έχω βάλει και αυτό το λιτό και πέρι το μαύρο, το τύπου έβαλα μία πιο κυριλέ, πιο σικάτη ρόμπα και βγήκα, γιατί αισθάνομαι και πάρα πολύ άνετα. Θα πρέπει να πω ότι κάνει ωραίο κοντράστ το κόκκινο. Μήπως να φοράω πιο συχνά μαύρα. Τέλος πάντων, και δεν είναι τυχαίο το μαύρο σήμερα. Γιατί ταιριάζω και με την εταιρεία, θα μου πείτε. Τι έπαθε πάλι η κοπελίτσα, τι έχει πάθει, μιλάει μόνη της. Δεν μιλάω μόνη μου. Έχει γεμίσει το πλατό με ωραίες γυναικείες παρουσίες. Πραγματικά όμως ωραία κορίτσια και δημιουργικά κορίτσια. Και ένα πάρα πολύ αγαπημένο δικό μας κορίτσι, το οποίο θα πάω να συναντήσω. Γιατί σήμερα στις δύο πρώτες ενότητες έχουμε χτενίσματα, ωραίες προτάσεις για το πώς θα περιποιηθείτε τους εαυτούς σας και τα μαλλιά σας για να κυκλοφορήσετε τις ημέρες των Χριστουγέννων, τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς. Μία είναι η ημέρα των Χριστουγέννων και μία της Πρωτοχρονιάς, σωστά, αλλά είναι και οι επόμενες, είναι και οι προηγούμενες, είναι γιορτές. Και θέλουμε βέβαια να είμαστε περιποιημένες, να είμαστε όμορφες και να έχουμε και το νούμερο ένα προϊόν της αγοράς, έτσι ώστε να είμαστε και σίγουρες για το αποτέλεσμα, αλλά και για τη διάρκεια του αποτελέσματος. Ορίστε, ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης σας έδωσε το πρώτο θέμα. Δεν θα μείνετε αμέτωχοι, γιατί σας θέλω εδώ, γιατί θα σας χαρίσω δώρα, γιατί θα μιλήσουμε στον αέρα, γιατί πάω να συστήσω απευθείας τα κορίτσια τα σημερινά. Α, πού είμαι, καλέ, εδώ. Α, έχετε ξεκινήσει κανονικότατα. Ναι. Καλώς ήρθατε, κυρίες μου. Βρήκαμε, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Έχω την Ελένη την Χατζηδάκη στην παρέα μου, εκπαιδεύτρια κομμωτικής. Καλώς ήρθες. Δεν σας βρήκα. Εντάξει, εγώ αυτά τα ωραία τα κόλπα με την πρέσα θέλω να μα μου τα γι' αυτό μάθεις. Ήρθα εδώ, καλά. Θέλω να μου τα μάθεις, γιατί μία τόση δά του φίτσα πάω να πιάσω και βγαίνω λουδοβίκος ναι, από το σπίτι. Όλοι έχουν το ίδιο θέμα. Πώς θα το κάνω αυτό, είναι για Χριστούγεννα ξεκινάω, σε απόκριες καταλήγω. Δεν είναι σωστό. Θέλω να μου τα μάθεις τα κόλπα σου. Η Τζίνα η Κοζή είναι επίσης στην παρέα μας. Είναι η κοκκινομάλα η εκρηκτική. Πόσες φορές αυτή την εκπομπή φιλοξενούμε κοκκινομάλες, τι κάνεις? Καλά, είμαι. Κομμώτρια. Ναι. Τι γίνεται, θα μου μάθεις και εσύ διάφορα κόλπα. Πολύ ωραία, εννοείται. Εσύ τι χρησιμοποιείς, ψαλίδι. Ψαλίδι. Ναι. Ωραία. Ποια είναι η διαφορά πριν πάω στο επόμενο κορίτσι?
και θα μου λύσετε την πρώτη απορία. Γιατί ψαλίδι και όχι πρέσα ή γιατί πρέσα και όχι ψαλίδι? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η πρέσα είναι μια... Κάτσε μην είμαι μες τα πόδια σας. Όχι τίποτα άλλο, να μην... Μην πέσω και έχουμε φοβερή τηλεθέαση σήμερα, για φαντάσου το, για πες. Λοιπόν, η πρέσα μας είναι κάτι το οποίο είναι πιο... πιο ανάλαφρο από το ψαλίδι. Ναι. Το ψαλίδι είναι λίγο πιο στημένο, λίγο πιο βραδινό. Και μπορεί να πετύχει άλλα δίνει πράγματα. Είναι ένα πιο χαλαρό αποτέλεσμα δηλαδή. Μπράβο, πιο χαλαρό. Με την πρέσα πετυχαίνουμε αυτό που λέμε το κυματιστό, το χαλαρό που σωστά. Θα πέσει την επόμενη μέρα και θα γίνει επίσης ωραίο, ναι, αλλά διαφορετικό. Ναι. Το ψαλίδι κρατάει πιο έντονα την πιο σφιχτή πιο, την μπουκλά. Πιο σφιχτή, ναι. Ναι. Και επίσης την πρέσα σίγουρα μπορείς να κάνεις σε ίσιο, αλλά μπορείς και σε σπαστό. Σωστά. Ο τρόπος που γίνεται, το καλό είναι ότι είναι πιο δύσκολο, βέβαια, φαίνεται πιο δύσκολο, αλλά είναι η απλό. Πρέσα. Η πρέσα. Δηλαδή θεωρείται ότι αυτό το κάνω ίσιο, αλλά είναι τόσο απλό, γιατί απλά, όπως κρατάς την τούφα, και το καλό είναι ότι λιένει, δηλαδή επειδή ισιώνουμε και σγουραίνουμε συγχρόνως, οπότε μάλιστα. Είναι πιο λίγο το αποτέλεσμα και πιο χαλαρό. Όπως είναι λοιπόν, πιάνουμε την τουφίτσα μας, το βάζουμε σαν να το ισιώνουμε, αλλά γυρνάμε το χέρι μας. Μία φορά μόνο. Μία φορά. Αν θέλουμε πιο πολύ, το ξανακρατάω άλλη δεύτερη φορά. Μάλιστα. Και το προχωράω προς τα κάτω. Και μου κάνει αυτό. Αλλά είναι λίγο. Θα μου συστήσετε τα κορίτσια σας που τα έχετε φέρει και είναι και δύο κούκλες και πολύ πολύ όμορφες. Είναι πανέμορφες. Και ευχαριστούμε και για το χρόνο σας. Καλώς ήρθατε. Ποια κορίτσια είστε? Είναι. Εδώ, μικρόφωνο να σας ακούμε. Εδώ, μόνο. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου. Εγώ είμαι Αργυρό. Γεια σου, Αργυρό. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Και εγώ είμαι η Δανάη. Γεια σου, Δανάη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Πολύ ωραία αυτό που έχουμε ντυθεί όλες στα μαύρα. Είναι φανταστικό. Ούτε να το είχαμε συνεννοηθεί και δεν το είχαμε συνεννοηθεί να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, θα έρθω ξανά γιατί έχουμε να πούμε πολλά για τα προϊόντα. Γιατί νομίζω βέβαια. Ότι όσο καλή και αν είναι η τεχνική μας, όσο καλά εργαλεία και αν έχουμε, αν δεν έχουμε τα κατάλληλα προϊόντα, τίποτα δεν θα κρατήσει. Τίποτα, έτσι, εννοείται. Δεν τίποτα. Ωραία, σας αφήνω να συνεχίσετε λίγο για να πάω να υποδεχτώ τη ζωή την Καραγιαννάκη. Τεχνική σύμβουλο Άιος, αγαπημένη μου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσείς? Το ξέρεις ότι ο κόσμος έχει συνδέσει πάρα πολύ με τα δώρα, Το ξέρω. Άρα με την ευτυχία. Και με τα καλά προϊόντα, με τα ποιοτικά προϊόντα και ακριβώς, με τα δώρα. Ακριβώς. Όλο μαζί το πακέτο. Τι γίνεται? Καλά εσείς. Είσαι καλά? Πολύ καλά. Ποιος σου φτιάξει τα μαλλιά, η Τζίνα ή η Ελένη? Τζίνα. Η Τζίνα. Τζίνα, δεν μου λες, στη ζωή έχεις χρησιμοποιήσει ψαλίδι? Ναι. Αλλά τα αποτέλεσμα. Θα έρθω παιδιά, μετά θα φτιάξω μία τούφα από εδώ και μία από εδώ, μία με πρέσα και μία με ψαλίδι, θα με εκπαιδεύσετε στον αέρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει επιτέλους να μάθω λίγο. Γιατί τα έχω τα προϊόντα στο σπίτι μου. Σάιος, αγαπώ, αγαπώ όμως, λατρεύω. Έχω τα εργαλεία, δεν έχω την τεχνική. Θα στηρίξουν τα κορίτσια. Ωραία. Για πες μου λοιπόν για αυτά τα αγαπημένα προϊόντα. Τα γνωστά προϊόντα. Τα γνωστά προϊόντα. Επαγγελματικής ποιότητας προϊόντα σε πολύ πολύ προσιτή τιμή. Mm-hmm. Και τώρα είναι και γυναίκες. Με έκπτωση, αν δεν κάνω λάθος. Είναι με έκπτωση στα σύνικα 50%. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα μείνετε αδικημένοι εσείς οι άνδρες καθόλου. Που συνήθως παραπονιέστε, γιατί σήμερα θα δώσουμε και σε άνδρες δώρα. Αχ, και τι δώρα μοσχομυρωδάτα και υπέροχα. Γιατί ξέρετε, οι γυναίκες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα μαλλιά σας, αλλά και στη μυρωδιά τους. Τι να το κάνεις το ωραίο το μαλλί, άμα δεν μυρίζει και ωραία. Και αυτό. Τι να το κάνεις. Και θα ξεκινήσω και τη γνωριμία των προϊόντων, μάλιστα με τα πιο αντρικά προϊόντα. Ναι. Ξεκινήσω με την πάστα, η οποία δίνει ένα ελαφρύ κράτημα και με μία ελαφριά λάμψη. Mm-hmm. Στην ουσία θα πω ότι θα δώσει το αποτέλεσμα που δίνει ένα κεράκι, χωρίς όμως να είναι ένα τόσο λιπαρό όπως είναι το κερί. Τέλεια. Άρα λοιπόν, δεν θα έχουμε ένας άνδρας όταν θα χτενιστεί μετά από αυτό, φαντάζομαι ότι θα φερεθεί. Σε στεγνά μαλλιά, φυσικά και θα φερεθεί, θα δώσει μία λάμψη. Πολύ, και πολύ ένα ωραία. Μεσαίο για κράτημα. Για να μυρίσω. Πόπο και τρελαίνομαι εγώ τώρα με αυτά. Φανταστικό. Γενικά οι πάστες εφαρμόζονται σε στεγνά μαλάκια, mm-hmm. οπότε μία μικρή ποσότητα την τρίβουμε στα χέρια και φορμάρουμε το μαλλί με τον τρόπο ωραία. Που θέλουμε. Η επόμενη πάστα είναι αυτή εδώ, η θήκινη, η οποία δίνει μεσαίο κράτημα, μεσαία λάμψη. Mm-hmm. Επίσης εφαρμόζεται σε στεγνά μαλλιά. Αυτή είναι λίγο διαφορετική η φύτης, είναι λίγο πιο κρεμώδης η φύτης, ενώ μάλιστα. το άλλο είναι σε τύπου λίγο πιο πάστα. Ναι. Αυτό εδώ επίσης μπορεί να εφαρμοστεί μαλακό, και από τη ρίζα. Έτσι ώστε να δώσει περισσότερο όγκο και να φαίνονται και λίγο πιο πολλά τα μαλλιά. Πάρα πολύ ωραία. Ακούτε εσείς οι άνδρες, Πώς ακούτε, γιατί όταν θα τα κερδίσετε, μετά θα ρωτάτε πώς χρησιμοποιούνται. Ακούστε τα τώρα λοιπόν, τεντώστε τις κεραίες σας για να ξέρετε πώς θα τα χρησιμοποιήσετε, γιατί θα γίνουν δικά σας ούτως ή άλλως.
Και τελευταία είναι εδώ η matte κρέμα, matte αποτέλεσμα με ίνες κρεμούλα. Είναι αυτό που το κάνουμε έτσι και έτσι δουλεύουμε ακριβώς. Και ζεσταίνουμε και στα χέρια και μετά στα χέρια και το κάνουμε έτσι και πέφτουν ίνες. Δεν μου λες, είναι αυτή η πάστα την οποία εφαρμόζουν οι άντρες στα μαλλιά τους και σε περίπτωση που δεν τους αρέσει το look μπορούν να το επαναπροσδιορίσουν. Ξαναβρέχουν τα χέρια τους και αρχίζουν και ξαναδουλεύουν. Αυτό είναι τέλειο. Και δίνει και τελείως matte αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πάρα πολύ συγκεκριμένη ωραία. Συγκεκριμένη πάστα. Στάζελε μετά, 48 ώρες κράτημα. Αυτά είναι. Που σημαίνει, αγόρια μου, δυνατό. Να μας αφήνετε και να σας πειράζουν τα μαλλιά, δεν θα χαλάσουν. Και τα δύο είναι 48 ώρες κράτημα, το ένα είναι φορμαρίσματος και το άλλο είναι γλυπτικής. Mm-hmm. Και τα δύο όμως έχουν δυνατό κράτημα και γενικά όλα αυτά τα προϊόντα δεν αφήνουν κατάλοιπα να γνωρίζουμε. Φεύγουν εύκολα στο βούρτσισμα χωρίς να αφήνουν κατάλοιπα. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς, κορίτσια μου, από εκεί μη μου τρέχετε πάρα πολύ με τα χτενίσματα. Γιατί θέλω να βλέπω την Τζίνα που κάνει κάτι πάρα πολύ ωραία πιασήματα και θέλω να μου τα δείξεις. Οπότε μη μου το ολοκληρώσεις, να έρθω τέλεια. Έτσι, είδες, σας δίνω να και λίγο, και ξέρεις, αυτό. Να ξεκουραστείτε. Να το δούμε και αυτό. Ναι. Λοιπόν, για πάμε στα επόμενα. Πάμε στη σειρά τη Max, η οποία είναι και αφρός και λακ, πολύ δυνατό κράτημα. Mm-hmm. Γενικά τα προϊόντα της Άιος σχηματίζουν ένα δίχτυ προστασίας, ακριβώς. Δεν ταλαιπωρούν καθόλου τα μαλλιά. Δεν θα μπώνουν επίσης τα μαλλιά. Δεν θα μπώνουν προστασία από την υγρασία και από την ηλιακή ακτινοβολία. Συμφωνώ. Πολύ βασικό και αυτό. Και γενικά δεν αφήνουν κατάλοιπα και φεύγουν και πολύ εύκολα στο πούρτσισμα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε αρκετά δυνατό κράτημα ανάλογα την κλίμακα που θα επιλέξουμε. Ωραία. Σειρά τη Max. Η σειρά η Volume, η οποία είναι γιάνγκο, από τη ρίζα μέχρι την άκρη. Αυτό θέλουμε. Αυτό ακριβώς. Ειδικά που τώρα τις γιορτές, που είναι και ο καιρός λίγο περίεργος και κυκλοφορούμε και αργά τη νύχτα και έχουμε και την υγρασία που μας τα καθίζει. Μαζί, έτσι. Και η λακ και ο αφρός είναι στο δυνατό κράτημα. Mm-hmm. Είπαμε, ανάλογα το πώς θα δουλέψουμε τον αφρό όγκος από τη ρίζα ως την άκρη. Και φυσικά εδώ το πιστολάκι ενισχύει το αποτέλεσμα. Όταν θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή θερμότητα, θα έχουμε ακόμα πιο ενισχυμένο αποτέλεσμα. Ωραία. Όλα αυτά θα μας πούν και τα κορίτσια πώς ακριβώς χρησιμοποιούμε mm-hmm, το mm-hmm. κάθε προϊόν, αν θέλουμε να ενισχύσουμε περισσότερο τον όγκο. Γιατί καμιά και φορά. Γενικά το οτιδήποτε. Έτσι, και θα μας τα πει και η Ελένη, καμιά φορά ξέρεις, λέμε, έλα μωρό τώρα, εντάξει, δεν χρειαζόμαστε οδηγίες χρήσης για τη λάκη, για τον αφρό, δεν ξέρουμε. Κι όμως πολλές φορές κάνουμε αυτό. Λάθη και οι μικρές λεπτομέρειες στην εφαρμογή των προϊόντων είναι που κάνουν και την μεγάλη αυτό διαφορά ακριβώς. στο αποτέλεσμα. Μετά πάμε εδώ σε λίγο πιο μαλακή λακ ή πιο ελαφριά mm-hmm. στην κατηγορία της. Πάλι και εδώ έχουμε 48 ώρες κράτημα και ο φανταστικός αφρός για μπούκλες, ο οποίος δίνει ένα απίστευτο αποτέλεσμα, πολύ φυσικό αποτέλεσμα και φεύγει πολύ εύκολα στο βούρτσισμα. Ελένη, θυμίσου να σε ρωτήσω και να μου πεις ναι. αυτόν τον αφρό που μου λέει τώρα, να τον πάρω λίγο μαζί μου, ναι. να τον κρατάω γιατί θα τον ξεχάσω, που λέει για μπούκλες, θύμισε μου μετά να σε ρωτήσω γιατί έχω μια πολύ μεγάλη απορία. Mm-hmm. Ωραία, ναι. το κρατάω αυτό. Και που ξέρεις, μπορείς στο τέλος να το δώσω και δώρο. Να είστε πάνω από το τηλέφωνο εσείς που μας παρακολουθείτε, άνδρες και γυναίκες. Γιατί απευθύνομαι σε όλους σήμερα και όλοι θα πάρετε δώρα. 6 θα είναι οι νικητές. 6. Αλλά μπορεί να είναι και 7. Ποιος μας το απαγορεύει αυτό. Σωστό. Α? Τέλεια. Θα πάμε μετά στη σειρά τη κερατίν. Εδώ. Η οποία έχει κερατίν υπανομοιότυπη με αυτή την τρίχα. Οπότε έχουμε και κράτημα και styling και προστασία, και styling και προστασία τι των μαλλιών. Τώρα. Εδώ είναι ελαφρύ το κράτημα, σχετικά είναι στο 4, συγκριτικά με τα άλλα που ήταν στο 5, ναι. είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είπαμε κερατίνη και προστασία και κράτημα. Αν το συνδυάσουμε δε και με τα σαμπουάν Σάιος με την κερατίνη, εντάξει, φανταστικό. Έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Φανταστικό το αποτέλεσμα. Και επίσης να πούμε ότι ο αφρός έχει και θερμοπροστασία. Οπότε, μπορούμε δηλαδή να τον εφαρμόσουμε σε βρεγμένα μαλλιά, σε νοπά ακριβώς, μαλλιά και μετά, μετά να δουλέψουμε το πιστολάκι. Τέλεια. Παρέχει και θερμοπροστασία. Δώσ' μου να μην σε σηκώνω, να μην κουράζεσαι. Θα δείχνουμε ούτως ή άλλως πάμε στο Salon Plex. Το Salon Plex και το Ceramide είναι και η κερατίνη. Θα τις βάλω στο κράτημα και θεραπεία παράλληλα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, άρα εδώ θέλουμε ωραία χτενίσματα με διάρκεια, καλό κράτημα, συν προστασία και θεραπεία. Ακριβώς, συν προστασία. Το Salon Plex έχει κερατίνη και αυτό που προστατεύει τα μαλλιά, πολύ δυνατό κράτημα. Mm-hmm. Και η Ceramide επίσης είναι με πρωτεΐνη που προστατεύει τα μαλλιά από το σπάσιμο.
Ωραία. Εδώ είμαι εγώ, σε αυτή την κατηγορία είμαι. Και είσαι εσύ. Και όσες κυρίες βάφουν τα μαλλιά τους και κάνουν διάφορες τεχνικές επεξεργασίες. Και είναι λίγο πιο ταλαιπωρημένα, ναι. Θα τις πήγαινα περισσότερο σε αυτή την κατηγορία. Προστασία και κράτημα. Α, μου πες ο αφρός. Για πάμε στο. Η σειρά εδώ, μετά, η full hair. Αυτό. Εκεί. Ναι. Είναι και αυτή για όγκο και πυκνότητα. Δηλαδή πέρα από το τι θα έχουμε τον όγκο, θα φαίνονται και λίγο πιο πολλά τα μαλλιά όταν χρησιμοποιηθεί με το σωστό τρόπο. Θα μας πούν τα κορίτσια και πώς. Και τέτοια δηλαδή τα συγκεκριμένα αυτό προϊόντα. Αυτό ακριβώς με τη σωστή τεχνική. Ναι, τα κορίτσια θα μας πούν αν προλάβω να πάω μέχρι εκεί και δεν έχω πάθει κρυοπαγήματα. Γιατί τόσο κρύο σήμερα. Κρυώνετε εσείς ή μόνο εγώ κρυώνω? Λίγο. Όχι, τίποτα. Δουλεύουν και τα κορίτσια βέβαια. Τέλος πάντων, μην μου δίνετε σημασία, ναι. Μετά, πάμε στην άλλη κατηγορία, στις ΛΑΚ, εδώ ναι, οι ακριανές. Hyperflex. Είναι συγκριτικά με τις άλλες, στεγνώνουν πιο γρήγορα, φιξάρισμα και κράτημα, απλά με τη διαφορά ότι στεγνώνουν πιο γρήγορα, οπότε έχουν πιο ελαστικά χτενίσματα με τις συγκεκριμένες ΛΑΚ. Και πιο άμεσα τα αποτελέσματα. Και πιο άμεσα. Η μία είναι δυνατό ναι, κράτημα και η άλλη ενισχύει τον όγκο. Βλέπεις, βιάζομαι εγώ να πω σε αυτά είναι καινούργια προϊόντα. Αυτό είναι πιο καινούργιο προϊόν. Δεν τα θυμάμαι την προηγούμενη Όχι, φορά. Είναι πιο καινούργιο προϊόν. Είναι αφρός ομορφή σπρέι. Αλήθεια. Οπότε, τώρα σε κάζουμε απευθείας στο μαλάκι. Α, δηλαδή, συγγνώμη, το εφαρμόζουμε σαν λακ, σαν αλλά είναι αφρός. Αλλά είναι αφρός, ναι. Εντάξει, τέλειο. Τέλειο. Ο ένας ενισχύει τη λίανση και ο άλλος για μπούκλες. Και οπότε δεν χρειαζόμαστε ούτε καν μπιστολάκι. Τα μπονάρουμε με την πετσέτα να φύγουν τα πολλά νερά. Εφαρμόζουμε τον αφρό και τα αφήνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία ζωή. Θα σηκωθείς λίγο και εσύ μαζί μου να έρθεις να πάμε στα κορίτσια. Αλλά πριν πάω στα κορίτσια και πριν πάω σε διαφημίσεις, να σηκωθώ. Πού είναι ο αφρός μου, εδώ. Να πάω μία βόλτα μέχρι εσάς. 28-210-36-708. Ας με πάρει ένας άντρας τηλέφωνο να βγει στον αέρα. Θα βγάλω και γυναίκες σήμερα, αλλά θέλω να μου κάνει το ποδαρικό στα δώρα ένας άντρας. Στο 28-210-36-708 λοιπόν θα μου τηλεφωνήσετε, να μιλήσουμε, να μου πείτε τις ευχές σας, να μου πείτε μια καλησπέρα και να σας δώσω δώρα. Τρία το κάθε πακέτο από ό,τι βλέπω. Αλλά αν είστε πάρα πολύ καλοί μαζί μου, εγώ μπορώ να σας δώσω και δύο πακέτα. Τι φιού, δεν σε ανασχέτησε κάποιος? Έχουμε γραμμή αλήθεια, καλησπέρα, άντρα έχουμε, καλησπέρα. Να περιμένω, βεβαίως, καλησπέρα σας. Καλέ, δεν μου είπατε τώρα, πάμε. Και δεν θέλω να μου ντρέπεστε όταν μου μιλάτε. Ωραία, τον έχουμε, πάμε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, καλά, δόξα Θεός, καλά. Πάρα πολύ καλά, ποιος κύριος είστε? Χαράλαμπος λέγουμε. Χαράλαμπος. Να μιλάμε στον ενικό? Ναι, βέβαια. Δεν έχετε πρόβλημα? Όχι, όχι. Άρα δεν έχεις πρόβλημα, λοιπόν. Αγαπημένα Χαράλαμπε, από πού μου τηλεφωνείς? Από το Γεράνι. Από το Γεράνι, τέλεια. Κλείστε μου την επιστροφή να ακούω το Χαράλαμπο από το ηχείο. Δεν μου λες Χαράλαμπε, ξέρεις ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάποιος ο οποίος βγαίνει στον αέρα περνάει από μία διαδικασία ερωτήσεων απαντήσεων. Όχι, δεν ήξερα. Δεν είναι δύσκολο, δεν θα σου βάλω γεωμετρία, άλγευρα και τέτοια, όχι. Προσωπικές ερωτήσεις, είσαι μόνος αυτή τη ζωή? Είσαι ελεύθερος, είσαι παντρεμένος, τι? Είμαι παντρεμένος. Α, πολλά χρόνια? Ναι, είμαι 15-16. Που σημαίνει ότι μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, που είναι μετά από 15 χρόνια γάμου, έχεις μαλλιά στο κεφάλι, αγαπημένη Χαράλαμπε? Έχω μαλλιά, ναι. Το γέλιο σου όμως λίγο με προδιαθέτει ότι είναι όπως πριν 15 χρόνια, πυκνόμαλοι. Όχι, έχω να αραιώσει λίγο. Άμα σου λέω εγώ. Και τα περιποίησε καθόλου? Ναι, τα περιποιούμε, ναι. Λούζουμε βασικά, αυτό κάνουμε. Καλά, αυτό είναι το βασικό και μαλλιά να μην είχες, θα πρέπει να λούζεσαι, η αλήθεια είναι, αγαπημένα Χαράλαμπε. Αλλά πες μου, βάζεις, ρε παιδί μου, κάνεις styling, βάζεις αφρό, βάζεις κερί, βάζεις λακ, βάζεις ζελέ? Όχι, 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 κερί, βάζω μόνο στην εκκλησία. Δεν ξέρω, βάζω και κερί στα μαλλιά. Στι, μου βάζεις κερί στην εκκλησία, δεν ξέρω. Χαράλαμπε, σ' αγαπώ, είσαι ο άνθρωπός μας. Λοιπόν, άκου τώρα, εγώ θα σου δώσω και άλλες χρήσεις του κεριού. Το βάζουμε στο κεφάλι? Παιδί μου, αν κάνεις και ένα τάμα πιο πριν, μπορεί να βγουν και άλλα μαλλιά. Ποιος τρολάρει ποιος σε αυτή την εκπομπή? Είναι καθαρό κερί όμως ή είναι κερί? Τι είναι, τι με ρώτησες? Όχι, λέω, υπάρχουν κεριά και κεριά, λέω. Εγώ σου δίνω το καλύτερο. Εντάξει. Εντάξει. Πόσο χρονών είσαι? 45. Πόσο?
45. Α, 45, γιατί άκουσα ένα 40 και μετά ένα 50 και δεν κατάλαβα. Μου μιλάνε εδώ και διάφοροι. 45, είσαι στην καλύτερη ηλικία, Χαράλαμπε. Στην καλύτερη ηλικία. Ναι, το έχει αντιληφθεί αυτό. Τα 20 νομίζω είναι τα καλύτερα. Τα 20 είναι τα καλύτερα που δεν έχεις εμπειρία, που δεν ξέρεις πολλά βασικά, που δεν έχεις ζήσει διάφορα. Τότε δεν έχεις κοτούρες, επειδή δεν έχεις στο κεφάλι σου πολλές έννοιες, γι' αυτό το λέω. Ενώ τώρα έχεις άγχος, έμφυα, να τέλει κυκλοφορίας, να υποκλώσεις. Ναι, αλλά στα 20 σου εγώ δεν έκανα εκπομπή, άρα τώρα δεν θα έχεις δώρα. Ενώ τώρα στα 45, ναι. Δες το έτσι. Λοιπόν, αγαπημένε Χαράλαμπε, άκου τι θα κάνουμε. Επειδή είσαι πολύ ωραίος τύπος και μου τα λες και πάρα πολύ ωραία και κάνεις και ωραίο χιούμορ, θα σου δώσω αυτήν εδώ τη σειρά. Για κοίταμε λίγο. Η οποία έχει ναι. Το κερί που λέγαμε. Τρεις φορές το σταυρό σου πριν φτιάξεις τα μαλλιά σου με αυτό. Εντάξει. έχει και ζελέ, έχει και λακ. Με τη γυναίκα σου τα πάτε καλά. Ναι, ναι, πολύ καλή γυναίκα. Μπράβο. Βέβαια, για να σε έχει και 15 χρόνια, να λέμε δηλαδή και του στραβού του όλη δίκιο. Είδες με το σταυρό στο χέρι, θα πάω εγώ σήμερα με αυτά τα προϊόντα. η γυναίκα σου είναι εκεί κοντά. Ναι, ναι, εδώ είναι. Α, παρακολουθεί. Ναι, παρακολουθεί. Δώσ' μου τη γυναίκα σου να τη πω ένα για να τη δώσω ένα δώρο. Την έχει ναι, κάνω. Γεια σου, Χαράλαμπε, πολλά φιλιά. Γεια καλά Χριστούγεννα, καλή και ωραία να περάσει. Επίσης με υγεία, να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου. Γεια σου, Γογό μου, τι κάνεις. Κορίτσι μου, γλυκό, τι κάνεις. Τρελάθηκα με αυτά που σου λέει. Καλά, έλα να σου πω, πρέπει να περνάς πάρα πολύ ωραία με τον Χαράλαμπο. Πετάει τέτοιες ατάκες μέσα στις σχέσεις σας και στο σπίτι. Έχει πολύ πλάκα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι γελάμε πολύ μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι. Πες μου το όνομά σου. Ελένη. Αχ, Ελένη, είσαι από τις τυχερές που μετά από 15 χρόνια γάμου περνούν πάρα πολύ ωραία. Ελένη, εγώ θα σου δώσω δώρο γιατί μου αρέσει αυτό που έχετε φτιάξει στο σπίτι σας και να είστε πάντα έτσι, γεροί, ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Αλλά θέλω μετά το δώρο να συνεχίζεις να μας βλέπεις, γιατί εδώ τα κορίτσια έχουν έρθει με πολύ ωραίες προτάσεις. Και αν ο Χαράλαμπο σου πει, Λενάκι, σήκω να πάμε μία βόλτα να σε κυκλοφορήσω, να είσαι κι εσύ περιποιημένη. Τα προϊόντα θα τα έχεις. Θα μάθεις και την τεχνική και θα είσαι τέλεια, εντάξει. Μπράβο, ναι, ναι. Ωραία. Πες μου τι μαλλιά έχεις. Εγώ έχω μαλλιά μελή, ίσια, μακριά. Τα βάφεις. Ναι. Ωραία. Αφού τα βάφεις, εντάξει, το έχω ζωή, το έχω. Αυτό δεν χρειάζεται η Ελένη. Πες μου. Ναι. Είμαι καλή μαθήτρια. Η καλύτερη. Ορίστε. Ευχαριστώ, κορίτσια. Θα σας πάρω τη δουλειά. Τέλεια. Λοιπόν, Λενάκι μου, πολλά φιλιά. Καλές γιορτές. Αυτά τα δύο σας τα στέλνω με αγάπη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Ελένη, να μην κλείσετε φυσικά, να κρατήσουμε τα στοιχεία. Αν τώρα πρόλαβες και έκλεισες από τη χαρά σου, ξαναπάρε. 36-708, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 6. Λοιπόν, γογούλα μας εδώ. Αγαπημένο μου, για πες μου τι έχεις κάνει, τι ωραίο είχαμε μαλλί, κάνει τι ωραίο πριν την πρέσα και απλά, τόσο απλά, μπορεί και μόνη της οποιοδήποτε κορίτσι, ναι. Κάνεις του φίτς από εδώ, μπορεί να τις τρίψεις και όπως είναι έτσι, έρχεται μόνο του, βάζεις ένα στολιδάκι ενώπιση Χριστουγέννων. Ρε παιδί μου, μπορείς να μου πού έτοιμη. Είναι η πρέσα σου, πού είναι η πρέσα σου, γιατί θα τρελαθώ. Μου τα παρουσιάζεις όλα τόσο εύκολα. Μήπως θα εγώ... σε βάλω να το κάνεις. Αυτό θέλω να κάνω, ναι. Αργυρό, με εμπιστεύεσαι. Εμπιστεύομαι. Είσαι σίγουρη. Ναι, ναι, ναι. Oh. Δεν θεωρώ καμία ευθύνη, έτσι. Λοιπόν, παίρνω για να το κάνω. Καλά, ναι. Ωραία. Είπες το κάνουμε έτσι. Μπράβο. Το περίμενε. Πριν την ακουμπήσω, γιατί φοβάμαι κιόλας. Μην φοβάσαι. Θα το κλείσω και μετά θα το γυρίσω έτσι. Μπράβο. Αυτό. Έτσι. Ναι, ναι. Είσαι σίγουρη. Πάμε μαζί. Έτσι, φοβάσαι κι εσύ, ε. Καθόλου. Ωραία. Έτσι. Και βγαίνουμε προς τα έξω. Α, να προλάβει να το ψήσει. Α, δεν το. Α, μήπως αυτό κάνω λάθος που το παίρνω εγώ αμέσως γιατί φοβάμαι μην το κάψω. Γι' αυτό μάλλον, ναι. Ή μπορεί να βάζει χαμηλότερη θερμοκρασία για να είσαι σίγουρη να μην μέχρι δεν να ξέρω το παρατηρήσει, αλλά κοίτα τη δική μου η τούφα που είναι πιο ωραία από όλες τις υπόλοιπες. Όντως. Μπράβο, εγώ, μπράβο. Υπέροχη. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Θα συνεχίσω με τα κορίτσια. Θα συνεχίσω να σας δίνω δώρα, να είστε ετοιμοπόλεμοι. Και έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από τα αγαπημένα προϊόντα και από τα κορίτσια τα οποία έχουν γνώσεις, έχουν θέληση, έχουν όρεξη και σήμερα θα μοιραστούν μαζί μας όλα τους τα μυστικά. Πάμε. Why do you sleep so still? Εδώ είμαστε. Επιστροφή στο κόκκινο και στην νέα τηλεόραση. Δεν το έχω βάλει καλά το σκουφάκι όμως. Δίνουμε δώρα σήμερα. Δίνουμε δώρα. Έβαλα κι εγώ έτσι το ωραίο μου. Ακόμα και το σκουφάκι με το μαύρο γράφει αλλιώς. Μήπως ο Άγιος Βασίλης να το ξανασκεφτεί.
να την πάρει μαύρη τη στολή και να αφήσει το κόκκινο το στοιχείο που θα κάνει και μπαμ. Επιστροφή λοιπόν με Σάιος, επιστροφή με υπέροχα κορίτσια, με μοντέλα, με ένα new entry στην ενότητα, γιατί έχουμε το Ρόλντι στην παρέα μας. Καλώς όρισες, Ρόλντι. Σε βρήκανε, σε τσιμπήσανε τα θηλυκά να σε χτενίσουν, ε! Είδες, όπου υπάρχουν πολλές γυναίκες. Δεν υπάρχει δημοκρατία, το ξεχνάμε αυτό. Ζωή Καραγιαννάκη στην παρέα μου πάντα. Έχουμε την Τζίνα, έχουμε την Κατερίνα. Όχι. Κατερίνα, Ελένη, παιδιά. Μαμά μου, Κατερίνα, δεν είσαι. Αλήθεια, πολλά φιλιά στη μαμά Κατερίνα, λοιπόν. Πολλά φιλιά στη μαμά Κατερίνα. Έχουμε γραμμή, γιατί ζήτησα εγώ γραμμή. Αλλά τέλος πάντων, αφού την έχουμε, είδες ότι οι τηλεθεατές, οι παιδιά έχετε προκαλέσει πανικό. Ναι, γεια σας και χαρά σας. Ναι, αλλά μου λέτε έχετε γραμμή και μετά περίμενε. Είναι ο σκηνοθέτης μας, Φώτης Χερεκίνη, σαν του Σαρτίνη. Γεια σας. Γεια σας. Πιο δυνατά, όχι εσείς, στον ηχολήπτη μας μιλάω τώρα, εγώ να μου δυναμώσω το ηχείο. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Είμαι πάρα πολύ καλά. Ποια κυρία είστε? Είμαι η Αγγελική. Γεια σου, Αγγελική. Να μιλάμε στον Ενικό. Εννοείται. Εννοείται, γιατί ο Ενικός μας φέρνει πιο κοντά. Αγγελικούλα μου, από Χανιά μου τηλεφωνείς? Ναι, από κέντρο. Από κέντρο-κέντρο? Κέντρο-κέντρο. Δηλαδή, ανοίγεις το παράθυρο και βλέπεις στολισμένο το δέντρο στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς? Όχι, είμαι λίγο πιο κάτω. Από ποια μεριά? Είμαι προς μεριά Πειραιός. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπεις κάτι στολισμένο? Τώρα όχι. Δεν μόνο πειράζει. Το δεντράκι μου έχω στο σπίτι. Θα σου στολίσω εγώ την ψυχολογία. Α, ευχαριστώ πολύ. Πες μου πόσο χρονών είσαι. Είμαι 39. Α, τέλεια. Ένα χρόνο διαφορά έχουμε. Παντρεμένη είσαι? Όχι, είμαι σε δεσμό. Είσαι. Α, πόσο ταιριάζουμε. Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό. Πόσο καιρό είσαι σε αυτό το δεσμό? 4 χρόνια. Αυτό δεν είναι δεσμός. Αυτό είναι. Γάμι. Πλάκα κάνω. Ευτυχισμένη, ερωτευμένη? Ναι, πάντα. Σε προσέχει? Ναι, πολύ. Ή να πάω να βγάλω τρίχα-τρίχα το μαλλί και να μην Όχι. έχει που να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα? Με προσέχει, με προσέχει. Ωραία. Δεν μου λες, θα το πάτε σε γάμο ή θα μείνετε έτσι στο δεσμό? Έτσι λέμε, έτσι λέμε. Ναι, αλλά να το πάρετε και απόφαση. 4 χρόνια είναι αυτά. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πώς το λένε? Δημήτρη. Δημήτρη, είναι εκεί δίπλα σου τώρα? Ναι. Έχετε δεσμό, αλλά τον έχεις εκεί κατσικωμένο στον καναπέ δίπλα σου. Αγγελικούλα μου, πολύ καλά κάνεις. Δημήτρη μου είπες? Ναι. Ωραία, για δώσ' μου λίγο το Δημήτρη να μιλήσω μαζί. Ναι, ένα λεπτό. Μη φύγεις, γιατί σε ξαναθέλω. Ναι, ένα λεπτάκι. Ωραία. Μ' αρέσει που σήμερα παίζουμε ζευγάρια. Παρακαλώ. Βαρύς ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Χρόνια πολλά. Επίσης, χρόνια πολλά. Τι κάνεις, Δημήτρη? Καλά, εδώ. Θα την πάρεις την Αγγελικούλα? Θα την πάρω. Θέλω να μου μιλάς με όρεξη όμως, όχι να βαριέσαι. Θα την πάρουμε. Α, όλοι μαζί? Όχι, εγώ μόνο. Μη γελάτε μου. Δεν μου λες, Δημήτρη μου, είσαι ευτυχισμένος στο δεσμό σου, βρε παιδί μου, σε προσέχει Αγγελικούλα? Πάρα πολύ. Σου κάνει τα χατήρια? Απ' όλα, μια χαρά. Στο έχει γκριζάρει το μαλλί, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 43. Πολύ ωραία διαφορά. Αν και δεν έχουν σημασία αυτά, βέβαια, στους δεσμούς και σχέσεις. Το μαλλί σε τι κατάσταση είναι, το δικό σου το μαλλί? Πολύ καλά, μια χαρά. Στο χαϊδεύει η Αγγελικούλα? Καμιά φορά. Εσύ, στην Αγγελικούλα, ανταποδίδεις τα χάδια? Ναι, ρωτήστε για την ίδια, αν σας πει, αλλά... Αλλά είναι για άμα μιλάει ο Δημήτρης στην εγγύηση. Δεν μου λες λίγο, τι σε εκνευρίζει περισσότερο στα γυναικεία μαλλιά και συγκεκριμένα στις Αγγελικούλας, γιατί εσείς οι άντρες έχετε και διάφορα κολλήματα. Όχι, σας ενοχλεί το make-up, όχι η λάκ, όχι αυτό. Τι σε ενοχλεί, βρε παιδί μου, όταν η Αγγελικούλα περιποιείται και φτιάχνει τα μαλλιά της και βγαίνεται έξω? Και θέλεις να της κάνεις αυτό, έλα Ζωή, θα σε χρησιμοποιήσω λίγο. Και θέλεις να της κάνεις το Αγγελικούλα μου. Τι σε ενοχλεί, υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί? Α, πούμε, για να δεν με ενοχλεί, γιατί είναι τα μαλλιά της πολύ όμορφα και δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ελάττωμα που βλέπω εγώ. Δηλαδή είναι καλή η λάκ, να μην τις δώσουμε δώρο. Αν θέλετε. Ναι, αλλά εδώ τώρα είναι που πρέπει να πεις, ναι, με ενοχλεί αυτή η λάκ που χρησιμοποιεί, γιατί είναι λάθος προϊόν. Δώστε σε ένα καλύτερο, κατάλαβες. Το πάμε πάλι. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί, Δημήτρη, στα μαλλιά της Αγγελικούλας? Θέλει να... η λάκ. Έτσι, η λάκ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η λάκ στους άντρες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε εγώ ξέρεις τι θα σου δώσω. Πού είναι αυτό το που φεύγει, το εύκολο αυτό είναι για την Αγγελικούλα? Και αυτή φεύγει εύκολα. Ωραία. Περίμενε, Δημήτρη. Ναι. Αυτή εδώ. Αυτό. Είναι και λοιπόν, ωραία. Αυτό το πακέτο θα δώσω στην Αγγελικούλα σου.
Κοίταμε λίγο. Για να τη χαϊδεύει τα μαλλιά και να ευχαριστιέστε και οι δύο. Και αυτή να μην παραπονιέται ότι τη χάλασε τα μαλλιά και τι θα κρατάει το χτένισμα. Και εσύ να μην παραπονιέσαι ότι μπέρδεψαν τα δάχτυλά σου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, ρε Δημήτρη. Να είσαι καλά. Δεν τον ακούω τον ενθουσιασμό σου. Περίμενε να μου μιλήσει λίγο πιο ανεβαστικά. Α. Τίποτα. Για δώσ' μου ξανά την Αγγελικούλα. Γεια σου, Δημήτρη. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, βρε Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη μου. Χιαστή θα τα δώσω τώρα τα δώρα. Αγγελικούλα. Ορίστε. Έλα, κορίτσι μου, έλα. Ξεσήκωσε τον λίγο, ντρέπεται. Ναι, ντρέπεται. Όποιος ντρέπεται, κακά ζει, πες του. Λοιπόν, άκουμε λίγο τώρα τι θα κάνουμε. Ο Δημήτρης που ντρέπεται, να την ξεχάσει την ντροπή του, γιατί θα του στείλω και ένα ωραίο ζελέ και μια ωραία πάστα για τα μαλλιά, αφού είναι σε καλή κατάσταση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περιποιείται ο ένας τον άλλον και θέλω προσκλητήριο για το γάμο. Εννοείται, εγώ. Μην μάθω ότι παντρευτήκατε και δεν με καλέσατε. Όχι, 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 εννοείται. Πρόσεξε καλά, τώρα δεν θα κλείσεις. Κρατάμε τα στοιχεία σου, άρα εγώ τα έχω. Θα παίρνω κάθε 10 μέρες τηλέφωνο. Εντάξει. Έγινε. Φιλάκια, έγινε. Φιλιά, καλές γιορτές να περάσετε. Καλοχτενισμένοι να είστε και δύο και περιποιημένοι. Γεια σου, γεια σου, Αγγελικούλα, γεια σου. Πω, πω, βαρίσκια σήκω τόσο, Δημήτρης. Πολύ, πολύ. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς τώρα. Ναι. Ας ξαναπάω στην Ελένη. Και εδώ τώρα στο κορίτσι μας, από ό,τι κάναμε πριν την τέλεια πρέσα που έκανες. Ναι, έκανες πριν την πολύ ωραία πρέσα που έκανες. Συγγνώμη, συγγνώμη, γύρνα μου λίγο την Αργυρό έτσι, γιατί θέλω να δω κάτι. Πριν δεν ήταν πιο μπούκλα του μαλλί. Ναι, και το τώρα χτενίσαμε. Τώρα πώς έγινε άλλη μπούκλα. Λοιπόν, το χτενίσαμε λιγάκι, βάλαμε και αυτό το καταπληκτικό μας προϊόν. Ρόλντι, έχεις υπομονή. Ναι. Το beauty elixir, το οποίο είναι ένα φανταστικό λαδάκι που όλοι γνωρίζουμε πλέον. Δεν είναι απλά ένα φανταστικό λαδάκι, είναι το λαδάκι, έτσι. Το μαγικό λαδάκι της Άιος. Το λατρεύω αυτό το προϊόν. Ο χρυσός. Το οποίο και βάζουμε είναι λοιπόν. Φανταστικό άρωμα, παιδιά. Έτσι, πάντα. Βάζουμε, αφού λοιπόν, έχει τελειώσει λοιπόν το χτένισμα. Αφού έχει τελειώσει, το χτενίσαμε. Πολύ απλά, ωραία. Απλά με τη βούρτσα εννοώ. Το χτενίσαμε τη βούρτσα μας, έτσι. Απλά. Τώρα δημιουργήσαμε κάποια κύματα. Κάνοντας λοιπόν, όταν λοιπόν δουλεύουμε την πρέσα, μπορούμε να κάνουμε μετά, χτενίζοντάς τα, κάποια κύματα και μπορούμε να τα να αναδειχτούν όταν βάλουμε λαδάκι. Ουσιαστικά λιένεις τα μαλλιά, τονίζεις τις λεπτομέρειες και είναι και πιο όμορφο και πιο μοιόμορφο. Και δίνουμε και για λάδα τώρα. Μπράβο. Για λάδα, λίανση. Βάζουμε λοιπόν στα χεράκια μας λίγη ποσότητα, το εφαρμόζουμε καλά με τη θερμοκρασία των χεριών μας να πάει παντού. Και αρχίζουμε και βάζουμε στις σακρούλες μας. Δίνει αμέσως λοιπόν αυτή τη γυαλάδα, ενυδατώνει, προστατεύει, βοηθάει πάρα πολύ και στο κράτημα, δεν βαραίνει καθόλου, δεν λαδώνει. Το αγαπώ εγώ αυτό το προϊόν. Και αμέσως φαίνεται ένα κυματιστό, ένα πολύ chic αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραίο. Τόσο, είναι πάρα πολύ τόσο απλό, δηλαδή μπορεί να κάνεις ένα τόσο απλό χτένισμα και όμως δίνει με ένα κατάλληλο μακιγιάζ και με τα φανταστικά μας προϊόντα. Δίνεις ένα τέλειο αποτέλεσμα. Πέρα είναι από τις μυρωδιές τις απίστευτες. Και θα σου βάλω τώρα εγώ μια τέλεια λακ, η οποία είναι η Salon Plex μας. Ωραία. Και θα μου πεις τι θα μυρίζει τώρα. Και μετά θα τελειώνουμε. Θα σε ρωτήσω και για τον αφρό, Αυτή μυρίζει καραμέλα. Και έχει, δεν είναι, και δεν είναι τόσο ωραία και με το άρωμα από το λαδάκι. Και, δηλαδή και αρωματισμένη, δεν είναι απίστευτη. Τέλειο. Είναι τέλειο. Έχει φανταστικό κράτημα, δεν κολλάει καθόλου. Γυαλίζει. Αλλά αυτό το άρωμα είναι καταπληκτικό. Γενικά τα αρώματα της Άιος είναι φανταστικά. Και έχω την εντύπωση, χωρίς να τις έχω δοκιμάσει όλες, αλλά έχω δοκιμάσει τις περισσότερες, ότι οι λακ της Άιος δεν αφήνουν ποτέ κατάλοιπα. Ποτέ, κολλήματα, όχι. Ακόμα και αν πάρεις την πιο δυνατή, ακόμα και αν τη βάλεις λάθος, ακόμα και αν βάλεις πολύ, στο βούρτσισμα μετά δεν αφήνουν καθόλου κατάλοιπα. Δηλαδή αυτά τα εκνευριστικά σπράκια που βλέπω και τρελαίνομαι, ποτέ ακριβώς, με τις λακ της Άιος. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε και στο νεαρούλι μας εδώ που μας έκανε την τιμή να έρθει. Λοιπόν, περίμενε, δώσουμε λίγο χρόνο γιατί έχει γίνει χαμός με το τηλεφωνικό κέντρο. Χαμός. Πώς έχω δώσει, έχω δώσει 4 μέχρι τώρα. Οι δύο επόμενοι που θα τηλεφωνήσετε στο 28-210-36-708 αυτομάτως χωρίς να βγείτε στον αέρα, θα κερδίσετε από ένα πακέτο με 3 προϊόντα Άιος, ο καθένας. Και αν μείνει χρόνος. Εντάξει. Ο υπερτυχερός που θα βγει στον αέρα θα τα πάρει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, πραγματικά όλα τα υπόλοιπα. Δώσ' μου 2 λεπτάκια να έρθω στην Τζίνα, γιατί την έχω σταματήσει. Πόσες φορές έχω σταματήσει από αυτό το χτένισμα. Συγγνώμη, βρε Τζίνα, συγγνώμη. Εντάξει, τι ωραίο. Πόσο ρομαντικό και πόσο ιδιαίτερο. Θέλουμε να δείξουμε ότι σε όλα τα μέη και μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Θέλω να μου τη γυρίσεις λίγο τη Δανάη, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη η Δανάη, αλλά έχει και πάρα πολύ ωραίο μαλλί.
και να κάνουμε ένα κοντινό στα μαλλιά της Δανάης. Πραγματικά αυτή τη μπούκλα εγώ με ψαλίδι δεν θα τη φανταζόμουν ποτέ. Ναι, κάνουμε ίδια κλίση και την ανοίγουμε μετά με τα χέρια, βάζουμε και από τη λάκα εδώ πέρα, ναι, τη βόλουμ και τα ψεκάζουμε και τα ρίχνουμε. Δεν μου λες, ψεκάζεις με τη λάκα σε κάθε τούφα που κάνεις ή στο τέλειωμα? Στο τέλος. Α, αφού έχει ολοκληρωθεί το τέλος. Πιο πριν, όταν ήταν ενωπά τα μαλλιά, είχαμε βάλει τον αφροβόλουμ. Ναι. Οπότε τα στεγνώσαμε και δώσαμε και τον όγκο που θέλουμε. Πάρα πολύ ωραία. Και με τη λάξη ρίξη. Πάρα πολύ. Δανάη, έχεις κανονίσει κάτι για απόψε? Όχι. Να κανονίσεις λοιπόν. Γιατί τέτοιο χτένισμα και τέτοιο μακιγιάζ γύρω να σε βλέπουμε και στο πρόσωπο δεν πρέπει να πάνε χαμένα. Νομίζω ότι θα πρέπει να κανονίσεις μία. Δεν είναι μοναδικές. Μοναδικές δημιουργίες. Και τώρα που είπε η Τζίνα για αφρό, θα ξανάρθω. Πού είναι ο αφρός που. Αυτό. Κάτι είναι μια πορεία. Λοιπόν, είναι αφρός για μπούκλες. Τι έκανα? Τι, γιατί ποιος χτυπιέται καλέ πίσω από τις κάμερες? Τι συμβαίνει σήμερα? Αφρός για μπούκλες. Σωστά. Που σημαίνει ότι μία κοπέλα που έχει σγουρά μαλλιά θα τον χρησιμοποιήσει ή εγώ που δεν έχω σγουρά μαλλιά, αλλά θέλω λίγο με φυσούνα, λίγο με κάτι, να τα κάνω λίγο σπαστά. Σγουρό δεν θα το κάνω. Θα το βάλω. Ακριβώς. Εννοείται ότι αφού σου γράφει curl control, σημαίνει ότι και οι καταναλώτριες που δεν έχουν σγουρά μαλλιά, εννοείται, ναι, ότι το αποκτούν με αυτό το προϊόν. Α, βοηθάει στο να σπάσει η τρίχα δηλαδή, ναι, και να γίνει πιο. Και να γίνει και να κρατήσει. Τέλεια. Και να γίνουν πιο εύκαμπτες οι μπούκλες, πιο πλούσιες. Γιατί δίνει σώμα στα μαλλιά, δηλαδή φαίνεται πιο πλούσιο από ό,τι είναι. Μαλλί. Πέρα από τη σγούρινση που κάνει. Ωραία. Και φυσικά ναι, και στι γουρομάλε μα που θα του αναδείξει ακόμα περισσότερο το ήδη υπάρχον του γουρομαλάκι. Ναι. Να σταματήσετε να παίρνετε, μου λέει ο σκηνοθέτη μα τηλέφωνο. Λέει, αγένεια όμω. Καλά, σταματήστε για λίγο να παίρνετε τηλέφωνο, να τον ηρεμήσουμε, να του δώσουμε το υπογλώσιο και μετά θα σα δώσω εγώ πάλι το σύνθημα να πάρετε. Ρόλντι μου, για πε, θα φτιάχνει τώρα τα μαλλιά σου καθόλου, είμπα? Όχι. Όχι. Γι' αυτό έρθω εδώ. Άνθρωπος που ασχολείται με τη μαγειρική, σιγά μην κάθεται να ασχοληθεί με την κομμωτική. Αλλά να σου πω κάτι. Μετράει αλλιώς, βρε παιδί μου, να είσαι ένας ωραίος μαγειρας περιποιημένος με το μαλλί. Τώρα θες να. Και θα στο δώσω το προϊόν δώρο. Θα το είναι δώσω φανταστικό, μετά στο νερό. Θα ξέρεις, είναι φανταστικό. Αλλά θα σου μάθει η Ελένη και πώς να το χρησιμοποιείς. Λοιπόν, matte fiber control. Δίνει ένα matte αποτέλεσμα. Είναι ένα φανταστικό. Προϊόν, και πολλές φορές οι άντρες το χρησιμοποιούν σαν ζέλε και το κάνουν λάθος όλο, ναι, το αποτέλεσμα. Έτσι, το κάθε ένα βέβαια έχει την ωραία του. Το καθένα διαφορετικό, αλλά το συγκεκριμένο θα το προτείνουμε σε σένα συγκεκριμένα. Το ωραία. Οποίο βάζουμε μια ποσότητα γύρω στο. Α, τόσο μόνο? Ένα μικρούλι, ναι. Είναι συμπυκνωμένα τα προϊόντα, επαγγελματική ποιότητα όπως ξέρουμε. Άρα κάνουμε και οικονομία στο προϊόν. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Δηλαδή και κάνουμε οικονομία γιατί το αγοράζουμε στη μισή τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ σίγκα και κάνουμε, ναι, οικονομία γιατί αυτό. Είναι ένα προϊόν το οποίο δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα. Ακριβώς. Για να έχουμε και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Λοιπόν, το βάζουμε στα χεράκια μας, μετά ερχόμαστε πάνω από το κεφάλι. Και πώς από πάνω? Και κοιτάξτε λίγο, βλέπετε τις ίνες που κάνει? Ναι. Και βάζουμε ίνες. Φανταστείτε τώρα πόσο ανάλαφρο αποτέλεσμα. Συγνώμη, είναι. Τώρα. Βλέπετε τις ίνες? Ναι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Στο φακό να σου πω δεν φαίνεται, αλλά δεν εγώ από να εδώ φαίνεται. Το βλέπω. Οπότε αυτές οι ίνες, κάτι τι φύγανε πιο πολλές. Τι βάζουμε κατευθείαν δηλαδή πάνω στα μαλλιά? Όχι. Απίστευτο. Το ανοίγουμε το προϊόν, είναι τόσο ανάλαφρο γιατί πάει η ίνες στην ουσία κουμπάνε στα μαλλιά. Δεν πάει στη ρίζα, μάλιστα. Αναπνέει. Δεν θα μείνουν έτσι φυσικά, το βλέπετε. Μετά αρχίζω λοιπόν και το δουλεύω στις ακρούλες μου. Και δίνουμε ό,τι μορφή και ό,τι σχήμα και από θέλουμε. Ποια μεριά θέλουμε. Κοιτάξτε, τα αφήνω εδώ, στα μαλλιά. Εδώ. Ούτε λαδόν είναι ιδιαίτερα. Ο Ρόλντι δηλαδή, θα βγεις μαζί μας την επόμενη ενότητα. Ή ήρθες για να συνοδεύσεις τα παιδιά του Χοτελιέ. Δεν θα βγω. Α, δεν θα βγεις. Τουλάχιστον να βγεις το βράδυ. Με τέτοιο μαλλί να βγεις το βράδυ. θα πάω σε break. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ να έχετε καλές γιορτές με υγεία, να είστε πάντα τόσο όμορφες, τόσο δημιουργικές και τόσο λαμπερές. Ζωή, θα τα πούμε ξανά σίγουρα. Ναι. Ωραία, και μέχρι να πάω από εδώ, θέλω να πάω εκεί. Προλαβαίνει κάποιος να με πάρει τηλέφωνο στο 28-210-36-708 και να βγει στον αέρα. Λοιπόν, ελάτε γιατί εδώ είναι τα πολλά τα δώρα και πριν πάω σε διαφημίσεις, δεν θα ρωτήσω τίποτα, ούτε ηλικία, τίποτα, μόνο όνομα. Θα ρωτήσω και από πού μου τηλεφωνείτε. 28-210-36-708 και θα μετράτε δώρα. Αλλά γρήγορα όμως, γιατί θέλω να πάω σε διαφημίσεις, με πιέζει ο χρόνος, με πιέζει και ο σκηνοθέτης. Έχω και μαγειρική, δεν μπορώ να κρατηθώ, ζαχαροπλαστική έχω σήμερα. Με τίποτα δεν μπορώ να κρατηθώ. Ωραία, θα μου βγάλετε ένα τηλέφωνο στον αέρα.
Ωραία, πάμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ποιο κορίτσι είσαι εσύ? Εγώ δεν είμαι κορίτσι, είμαι 150 χρονών. Α, παπα, δεν θέλω να ακούω τέτοια. Ποιο κορίτσι είσαι, για πες μου. Έλα, η Αντωνία. Αντωνία. Αντωνία μου, πόσο χρονών είσαι? Και άσε τα 150. Ναι, είναι πολύ, κοντά στα 150. Καλέ, πόσο χρονών είσαι, μην τρέπεσαι. Έλα, 80. Α, αλήθεια. 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 Και έχεις τέτοιο κέφι και τέτοιο μπρίο και εννοείται σου μιλάω στον ελληνικό. Είσαστε κούκλες όλες. Δεν είμαστε. Ναι, σας χαίρομαι. Έχουμε και ένα κούκλο βέβαια στην παρέα. Να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα για το δικό μου κούκλο, δηλαδή τον εγγονό μου. Α, πόσο χρόνο είναι ο εγγονός? 25. Ωραιότατα. Ελεύθερος είναι, παντρεμένος είναι, τι? Ελεύθερος. Καμία κοπελίτσα έχει? Φοιτητής είναι. Είναι. Όχι, τώρα προς το παρόν δεν έχει. Καλά, μπορεί και να έχει και να μην το ξέρεις όμως, Αντωνίτσα μου, μπορεί να έχει 25 χρονών. Παλικάρι, εντάξει, ναι, τότε το είχε μία. Κατάλαβα, έχει μία, δεν τη θες, δεν την εγκρίνεις. Το δεν την ήθελε, άλλο είχε, εντάξει, τι να κάνω. Δεν την ήθελε ο εγγονός, εσύ την ήθελες? Εντάξει, όμως μας άρεσε. Όχι, δεν την ήθελες ούτε καν. Λοιπόν, ας μην αναφερθούμε σε αυτά, έξαλλη θα σε κάνω, έξαλλη. Ή μήπως να σε κάνω έξαλλη, να σηκωθεί το μαλλί και μετά να σου δώσω εγώ τα κατάλληλα προϊόντα να σου κατευνάσω. Όχι εμένα. Λοιπόν, άκουμε τώρα για τον εγγονό, πώς τον λένε τον εγγονό? Χρήστο. Για το Χρήστο. Τον ένα και τον άλλο Κωνσταντίνο. Α, έχεις δύο εγγόνια, να τα χαίρεσαι. Λοιπόν, αυτά για το Χρήστο. Ναι. Αυτό. Και, περίμενε. Και αυτό. Έχει ένα μαλλί έτσι προς τα πάνω. Καλά, δεν με νοιάζει. Το μαλλί τώρα με αυτό προς τα πάνω θα το κάνει, προς τα κάτω θα το κάνει, προς το πλάι θα το κάνει, όπως θέλει θα το κάνει. Για τον Χρήστο και τον Κωνσταντίνο. Κοίτα τι σου στέλνω, αγαπημένη μου Αντωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ δεν, δηλαδή καθόλου κάθε Κυριακή πας στην εκκλησία? Εντάξει, όχι κάθε Κυριακή. Κυριακή παρακυριακή πας. Πας με τις φίλες σου για ένα καφέ. Βγαίνεις, κυκλοφορείς. Ναι, πότε. Ωραία, πώς, έτσι, δεν βάζεις λίγη λάκ στα μαλλιά? Ναι, λάκ βάζεις. Φυσικά και βάζεις. Είναι δυνατόν να μην βάζεις. Λοιπόν, γιατί αλλιώς δεν θα μπαίνουν στα μάτια. Δύο λάκ. Για να πηγαίνεις πιο συχνά και καφέ με τις φίλες σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, Αντωνία μου. Σε ευχαριστώ πάρα. Τα παιδιά σου. Η κόρη μου είναι εδώ. Ο γιος είναι στην Αθήνα. Ο γιος σου είναι στην Αθήνα. Θα κατέβει τώρα στις γιορτές. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Θα τον αφήσουμε τον άνθρωπο έτσι, θα κατέβει. Όλα θα μου τα δώσει. Ευχαριστώ πάντως. Ένα γιο έχεις? Ένα και νύφη. Α, έχει. Η νύφη, για πες, καλή. Πολύ καλή, ξένη. Σταματήστε, παιδιά, από μην μου μιλάτε. Για πες μου, Αντωνίτσα μου. Είναι ξένη η νύφη και είναι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστημένη δηλαδή. Πολύ. Α, τον προσέχει το γιο? Πολύ, από τον Ανατολή της και εκείνη το φροντίζει πολύ. Αυτά είναι, μ' αρέσει να ακούω πεθερές που γουστάρουν τις νύφες. Λοιπόν, για την νύφη που είναι τόσο καλή και προσέχει το γιο της Αντωνίας, τρία προϊόντα. Είπα εγώ, εγώ είπα το τελευταίο θα δώσω, άκου τσουτσουτσου. Λοιπόν, για όλη την οικογένεια. Πω, με έχεις ενθουσιάσει. Με στα δώρα. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου, να χαίρεσαι τα εγγόνια σου, να χαίρεσαι τις νύφες σου, να τους χαίρεσαι όλους. Να μην μου κλείσεις τη γραμμή για να κρατήσουμε τα στοιχεία σου και να περάσετε πολύ όμορφα τις γιορτές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές, να χαίρεσαι και. Ευχαριστώ. Καλέ, μου εύχεται η γυναίκα και μου την κλείνετε. Γιατί? Δεν άκουσα τη μισή ευχή. Τέλος πάντων, τέτοιοι είστε. Ζηλεύετε. Θα πάω σε διαφημίσεις, θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, γιατί έχουμε κορμό σοκολάτας. Μισό να το πω σωστά. Κορμό σοκολάτας με φρούτα του πάθους. Γιατί είναι έρωτας το γλυκό. Και ο Πέτρος ο Κατσικανδαράκης είναι ένας και μοναδικός στο είδος του. Πάμε.